Κύριε Καμπάνη, το έργο μετά από 18 μήνες της μελέτης για το πρόβλημα της παραλίας της Ιτίας και του Μακρυγιαλού πλέον ολοκληρώνεται από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στο Ηράκλειο. Ποια είναι τα συμπεράσματά σας, γιατί η παραλία μας χάνεται σε κάποιο σημείο και αν υπάρχει λύση στο πρόβλημα, βρήκατε τις αιτίες? Η αιτίας είναι κατά βάση φυσικές αιτίες στην περιοχή. Εδώ δεν υπάρχει δηλαδή κάποια παρέμβαση ανθρωπογενής από το... Για να το κάνω πιο σαφές, δεν φταίει δηλαδή η προέκταση του λιμανιού που πολύ λένε? Όχι. Το λιμάνι, στο βαθμό το οποίο το έχουμε διερευνήσει, δεν φαίνεται να έχει συμβολή στο... Και όταν λέμε συμβολή, που να είναι να καταγράφεται αυτή η συμβολή, ας πούμε, στο πρόβλημα αυτό. Υπάρχουν διάφοροι φυσικοί παράγοντες οι οποίοι λειτουργούν, η μεταβολή κατά βάση του κλίματος, η κλιματική αλλαγή δηλαδή, η οποία μετατρέπει τα καιρικά φαινόμενα σε πιο έντονα, αυξάνει δηλαδή την εμφάνιση των ακραίων καιρικών φαινομένων, η ανύψωση στάθμης της θάλασσας, οι μεταβολές της στάθμης της θάλασσας. Αυτά είναι κατά βάση τα οποία είναι οι μηχανισμοί οι οποίοι επηρεάζουν και συμβάλλουν στην διάβρωση στην περιοχή. Τη λύση προτείνει το ΙΤΕ, την έχετε, αναφέρεται και η λύση προφανώς. Βλέπετε ότι, ποια είναι η λύση, πώς βλέπετε ότι θα λύσει το πρόβλημα? Συγκεκριμένη λύση θα προσπαθήσει να στηρίξει και να στηρίξει την προσάμωση η οποία προβλέπεται, αλλά και να συσσωρεύσει εκ των υστέρων και επιπλέον άμμο ή να, σε διάφορα σημεία, ούτως ώστε να έχουμε μια διαπλάτηση της υπάρχουσας παραλίας σε ένα ικανό βαθμό, κάποιες δεκάδες μέτρα, 15-20 μέτρα, ας πούμε, 10 μέτρα, ας πούμε, 15 σε κάποια σημεία, ούτως ώστε να λειτουργεί, να είναι πιο λειτουργική, ας πούμε, από τουριστικής πλευράς. Στην πλευρά που είναι ο δρόμος εκτεθειμένος στο κύμα, θα δημιουργήσει μια προστασία επιπλέον, η δημιουργία παραλίας μπροστά από τον δρόμο, για την υποσκαφή του, ας πούμε, και τέτοια. Και για την περίπτωση του Μακρυγιαλού, έχετε βρει λύση στο πρόβλημα? Και στο Μακρυγιαλό υπάρχει απάντηση. Στο Μακρυγιαλό, νομίζουμε ότι όπως είναι το περιβάλλον και με το αλιευτικό καταφύγιο το οποίο υπάρχει εκεί πέρα, ότι η διαμόρφωση εκ νέου του αλιευτικού καταφυγίου και όπως προβλέπετε στο σχέδιο το οποίο έχει γίνει, νομίζουμε ότι αυτό θα λειτουργήσει θετικά για την περιοχή, χωρίς να χρειαστεί να γίνουν κατά βάση ένα σύστημα υποθαλάσσιων υφάλων εκεί πέρα. Ενώ στη Σιτία δηλαδή, μπαίνουν... Είναι οικονομικότερη λύση. Ενώ στην Σιτία μπαίνουν υποθαλάσσιοι... Σιτία αναγκαστικά. Υφαλή, που αυτό θα σημαίνει και παραπάνω κόστος σε σχέση με το Μακρυγιαλό. Οπωσδήποτε. Θα υπάρχει παραπάνω κόστος. Για να το πούμε πιο απλά, ουσιαστικά στο Μακρυγιαλό προβλέπεται μια διαπλάτηση, μια επέκταση του λιμανιού. Υπάρχει, το λιμάνι πρώτα απ' όλα είναι στα όρια του Δήμου Ιεράπετρας. Και ο Δήμος Ιεράπετρας έχει προχωρήσει από ό,τι κατάλαβα και από τις πληροφορίες που υπάρχουν και μέσω του Δήμου εδώ και μέσω του Δήμου Ιεράπετρας. Υπάρχει ένα σχέδιο αναδιαμόρφωσης του λιμανιού, ώστε να γίνει πιο λειτουργικό από πλευράς προσάμωσης που έχει εκεί σε κάποια σημεία του. Και νομίζουμε ότι αυτό λοιπόν, την αλλαγή στο λιμάνι προσομοιώσαμε, βάλαμε στα μοντέλα τα οποία εργαστήκαμε. Και βλέπουμε ότι είναι μια λύση ικανή να δώσει απάντηση και στην υπόλοιπη περιοχή χωρίς να χρειαστεί κάτι έξτρα, το οποίο θα κοστίσει παραπάνω. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια. Καλά.